Χαίρομαι που μου δίνετε σήμερα η δυνατότητα να επισκεφθώ το επιχειρησιακό κέντρο της πολιτικής προστασίας, στο οποίο και θα λειτουργεί εφ' εξής μια μεγάλη ομάδα από τα Υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, η οποία θα αναλάβει το περίπλοκο αλλά και εξαιρετικά σημαντικό εγχείρημα της διαδικασίας του εμβολιασμού, έτσι ώστε να θωρακιστούν το συντομότερο δυνατόν, όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας, έτσι ώστε το εμβόλιο να γίνει πραγματικά η αρχή του τέλους της πανδημίας. Όπως γνωρίζετε καλά, απέναντι στις μεγάλες δυσκολίες, αντιτάσσουμε ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση την οποία έχουμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αναμένεται η έγκριση του πρώτου εμβολίου, θα είναι αυτό της Pfizer, στις 22 Δεκεμβρίου. Οι διανομές στην Ευρώπη θα ξεκινήσουν αμέσως μετά. Εκτιμούμε ότι οι πρώτες παρτίδες του εμβολίου θα είναι στη χώρα μας στις 26 Δεκεμβρίου και από την επόμενη, από τις 27 Δεκεμβρίου, θα μπορούμε να έχουμε τους πρώτους εμβολιασμούς σε 5 νοσοκομεία αναφορά στην Αθήνα και αμέσως μετά και στην Θεσσαλονίκη. Όπως γνωρίζετε και ακολουθώντας τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, θα υπάρχει μια αυστηρή προτεραιοποίηση σε σχέση με το ποιοι συμπολίτες μας θα πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι. Θα προηγηθούν προφανώς οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρωτίστως οι ήρωές μας, οι οποίοι σήκωσαν τόσο μεγάλο βάρος τους τελευταίους μήνες εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μας, στα κέντρα υγείας, αλλά βέβαια και οι φιλοξενούμενοι σε μονάδες ηλικιωμένων. Και θα ακολουθήσουν αμέσως μετά οι συμπολίτες μας άνω των 65. Υπολογίζουμε ότι σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία εντάσσονται συνολικά περί 2,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και οι πρώτοι συμπολίτες μας οι οποίοι θα εμβολιαστούν στη χώρα μας θα είναι μία νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος συμπολίτης μας. Είναι αλήθεια ότι η κεντρική διαπραγμάτευση η οποία έγινε από τις Βρυξέλλες σχετικά με τις διαδικασίες παράδοσης του εμβολίου δημιούργησαν ένα μικρό κενό σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε χώρα λαμβάνει τα εμβόλια που της αναλογούν αναλογικά με τον πληθυσμό της και δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφοροποίηση από αυτή την πολιτική και τα εμβόλια φτάνουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λίγο πολύ την ίδια μέρα, κάθε παρτίδα θα φτάνει την ίδια μέρα και μετά προφανώς η ευθύνη μεταπίπτει στις χώρες έτσι ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν την εθνική στρατηγική εμβολιασμού με όσο το μεγαλύτερη ταχύτητα και όσο το μεγαλύτερη ασφάλεια. Θέλω να επαναλάβω και να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διαδικασία εμβολιασμού των πιο ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Αρκεί να δείτε τα δεδομένα από τα νοσοκομεία, αντιπροσωπεύουν δυστυχώς το 85% των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την αρχή της πανδημίας, άρα το 60% των διασωληνωμένων. Η θωράκιση τους λοιπόν είναι πολύτιμη όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά είναι και αυτή η οποία θα μας εξασφαλίσει τελικά την ανακούφιση για τις υγειονομικές δομές και για τους ανθρώπους τους που σηκώνουν σήμερα ένα τεράστιο βάρος. Και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μόνο όταν θα φτάσουμε κοντά στο 70% εμβολιασμού του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού θα μπορούμε πια να μιλάμε με ασφάλεια ότι αφήσαμε πίσω μας την πανδημία. Όπως ξέρετε, έχουν ήδη εξασφαλιστεί όροι ασφαλούς μεταφοράς, όροι σωστής αποθήκευσης, τρόποι βέβαια γρήγορης μεταφοράς του εμβολίου στα 1018 εμβολιαστικά κέντρα τα οποία έχουν οργανωθεί σε κάθε γωνιά της χώρας. Θέλω να τονίσω ότι στην προσπάθεια θα βοηθήσουν όλοι. Γιατροί, νοσηλευτές,
φαρμακοποιοί, ένοπλες δυνάμεις. Είναι εδώ πέρα μαζί μας και ο αρχηγός του, του ΓΕΘΑ, πολιτική προστασία, αστυνομία. Όλοι μαζί είμαστε μια βαθιά, είμαστε μια ομάδα για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτή τη διαδικασία. Η χώρα δεν έχει ποτέ στο παρελθόν υλοποιήσει ένα αντίστοιχο τέτοιο σχέδιο. Οι τελευταίες μεγάλες εκστρατείες εμβολιασμού είχαν γίνει με τελείως διαφορετικά δεδομένα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κανείς σχεδόν από εμάς δεν τις θυμάται. Αλλά η εκστρατεία αυτή θα έχει τη χαρά να εκπροσωπείται επικοινωνιακά από την επικεφαλής της Επιτροπής Εμβολιασμών, την κυρία Θεοδωρίδου, που θέλω και πάλι να την ευχαριστήσω για αυτά τα οποία έχει κάνει, για αυτά τα οποία θα κάνει από εδώ και στο εξής, καθώς ο ρόλος της θα είναι απολύτως κρίσιμος. Και βέβαια στο επιχειρησιακό επίπεδο, από τον Μάριο το Θεμιστοκλέους, τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ο οποίος έχει και την ευθύνη να συντονίσει αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια που εμπλέκει τόσους διαφορετικούς φορείς και τόσα διαφορετικά υπουργεία. Πάντα φυσικά θα εξακολουθούμε να έχουμε την υποστήριξη του καθηγητή του Σωτήρη του Τσιόδρα, τον οποίο ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για όλα όσα έχει προσφέρει αυτούς τους μήνες πολέμου κατά της πανδημίας. Έχουμε πει ότι οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομάδων, πολιτική ηγεσία, θα κάνουμε από τους πρώτους το εμβόλιο για να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη μας στην επιστήμη. Αλλά θέλω για ακόμα μια φορά να πω, εμφιστήσω την προσοχή όλων. Η πανδημία προφανώς δεν θα τελειώσει με το που θα αρχίσει η διαδικασία του εμβολιασμού. Η προφύλαξη και η θωράκιση δεν είναι ξεχωριστές φάσεις, είναι δύο παράλληλες διαδικασίες. Και τα περιοριστικά μέτρα θα μπορούν να αρθούν μόνο όταν παγιωθεί πια η πτωτική τάση της πανδημίας. Και θα χρειαστεί να κρατήσουμε ακόμα για καιρό περιορισμένες τις κοινωνικές μας επαφές. Η κοινωνία θα τίνει με το ένα της χέρις το εμβόλιο και με το άλλο θα συνεχίσει να σηκώνει τη μάσκα στο πρόσωπο. Και καθώς έρχονται και οι μέρες των γιορτών, να παραλάβω ακόμα μια φορά την έκκλησή μου σε όλους να είμαστε διπλά προσεκτικοί, να περιορίσουμε στο απολύτως ελάχιστο τις επαφές μας. Θα κάνουμε διαφορετικά Χριστούγεννα αυτή τη φορά. Θα έρθουν άλλα Χριστούγεννα, θα έρθουν άλλες πρωτοχρονιές που θα μπορούμε να γιορτάσουμε έτσι όπως γιορτάσαμε πάντα. Αυτά τα Χριστούγεννα και αυτή η πρωτοχρονιά θα είναι και πρέπει να είναι διαφορετική και είμαι απόλυτο σίγουρος ότι οι συμπολίτες μας θα ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης και θα κάνουμε αυτό το οποίο είναι σωστό. Σωστό για τους ίδιους, σωστό για τη χώρα. Κλείνω λέγοντας ότι ο εμβολιασμός, όταν με το καλό ολοκληρωθεί, θα γράψει τις τελευταίες γραμμές στον επίλογο αυτής της μεγάλης μάχης κατά της πανδημίας. Θα είναι και ο πρόλογος μιας νέας εποχής ασφάλειας και ευημερίας που είμαι σίγουρος ότι θα ξημερώσει όταν με το καλό αφήσουμε πίσω μας αυτή την πρωτοφανή περιπέτεια. Όπως έχουμε πει, θα φέρει, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του σχεδίου, θα φέρει περισσότερη ελευθερία. Το εμβόλιο δεν μας απελευθερώνει μόνο από τον ζυγό της υγειονομικής απειλής, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ένα διαβατήριο ανάκτησης των μικρών και μεγάλων ελευθεριών μας που γνώρισαν προσωρινούς, πλην όμως αναγκαίους περιορισμούς.